Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο με το νέο Nissan X-Trail. Τώρα με άμεση παράδοση και σε ειδικές τιμές. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου. Θα δούμε όλα τα θέματα και κυπριακό στην συνέχεια. Αλλά θα κάνουμε αρχή με το ζήτημα των λεωφορείων, όπως τέθηκε χθες στην Βουλή, στην Επιτροπή Ελέγχου. Γνωρίζουμε πολύ καλά και για τα προβλήματα. Εξάλλου, κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε τους οδηγούς των λεωφορείων να κάνουν κάποιες κινητοποίησεις, να τραβούν χειρόφρενο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθεί και η Βουλή και η κυβέρνηση, δεν ξέρω, στο τέλος της ημέρας να δουν πώς θα προχωρήσουν με τις συμβάσεις. Ακούμε ακόμη και για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με δύο βουλευτές, τον κύριο Κώστα Κώστα από το ΑΚΕΛ και την Ανίτα τη Δημητρίου από μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ανίτα και Κώστα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα, Λίγο. Καλημέρα, πολύ καλημέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι με τον αγαπητό συνάδελφο έτσι πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί να τα πείτε, πριν πάτε σε λίγο είναι και η Βουλή, η Παρασκευή σήμερα. Το έχουμε ξεσυνηθίσει ότι η Παρασκευή είναι η Ολομέλεια και πρωί μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Κώστα, να ξεκινήσω από εσάς, γιατί έχουν λεχθεί διάφορα και επειδή όλο αυτό ξεκίνησε επί προηγούμενης διακυβέρνησης και για τον κύριο Νικολαίδη, ίσως λέχθηκε ότι έπρεπε να ήταν και χθες παρόν για να πει και αυτός αυτά που θα έπρεπε να πει. Σε τι έχετε καταλήξει, έγιναν λάθη, πρέπει να διορθωθούν, πώς έχει η κατάσταση με τα λεωφορεία? Ναι, επειδή έλπισε, θέλω καταρχήν να πω ότι ως κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε διαφωνήσει να εγγραφεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή Ελεγχού. Το λόγος είναι απλός. Αυτό είναι το θέμα σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις παραμέτρους. Συζητείται εδώ και αρκετών καιρών, τουλάχιστον από το 2011 που έχω την τιμή να είμαι μέλος του Κοινοβουλίου, στην αρμόδια Επιτροπή Συγκοινωνιών. Και στους τελευταίους μήνες ως Επιτροπή Συγκοινωνιών σταματήσαμε να συζητούμε και ο λόγος είναι γιατί αρκετά από αυτά τα ζητήματα που βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίων. Οπότε είπαμε ότι δεν μπορούμε να συζητούμε τα θέματα αυτά και είπαμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα από τη στιγμή που αυτό το θέμα συζητείται σε άλλη επιτροπή, θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να εγγραφεί στην Επιτροπή Ελέγχου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που πλειοψηφικά η Βουλή αποφάσισε να το εγγράψει, να παρευρεθούμε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά είμαι μέλος της Επιτροπής Συγκοινωνιών εδώ και 5,5 χρόνια. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, για να είμαι πολύ έντονος σε αυτό, ότι ως κόμμα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε κατά της οποιασδήποτε προσπάθειας είτε για διαπλοκή είτε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε σωρία επιστολών, σωρία ανακοινώσεων, ακόμα και την περίοδο του 12 και τον πρώτο μήνα του 13, όταν ήμασταν ακόμα εμείς κυβέρνηση, όπου καταγγέλαμε κάποια φαινόμενα, κάποια πράγματα που συνέβαιναν στον τομέα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, και λέμε ξεκάθαρα, επαναλαμβάνω, ότι οποιοδήποτε φέρει ευθύνη πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό το λέω από την αρχή, γιατί δεν θέλω κανένας να θεωρήσει ότι ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να συζητηθεί ξανά στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και όχι να εγγραφεί στην Επιτροπή Ελέγχου ήταν οποιαδήποτε προσπάθεια. Να κουκουλώσετε δηλαδή κάποια πράγματα. Γιατί... Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπορείτε, γι' αυτό ελέγχθηκε από το Γενικό Ελεγχτή χτες, δημόσια στην αίθουσα, ότι οι βουλευτές του ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή τον είχαν στηρίξει στις προσπάθειες που έκανε ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών τότε. Να βρει ατασταλίες, να εντοπίσει τα προβλήματα, να τα δημοσιοποιήσει και να προσπαθήσει να τα λύσει. Το επόμενο που θέλω να πω είναι μέσα σε ένα λεπτό, ένα μικρό ιστορικό για να καταλάβουμε πώς οδηγηθήκαμε ενός εδώ. Ναι, πέστε εδώ και θα δώσουμε το λόγο και στην Ανίτα Δημητρίου. Πολύ ναι. Σύντομα, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση έπρεπε στη βάση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει να δημιουργήσει στην Κύπρο κάτι το οποίο δεν υπήρχε ενός τότε. Δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Έγιναν αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να πούμε ότι είχαν περίπου 250 με 260 πάροχοι
αυτών των υπηρεσιών διάσπαστη σε ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα έγιναν 6 εταιρείες. Δεν ήταν εύκολο αυτοί οι άνθρωποι από τη μια ημέρα στην άλλη να συνηθίσουν στα νέα δεδομένα. Χρειάστηκε χρόνο. Ένα σύστημα παρόμοιο για τα δεδομένα της Κύπρου μπορούμε να πούμε ότι θα ήθελε 6 με 7 χρόνια για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα όμως φάνηκαν, αγαπητοί, ευπείς από την πρώτη χρονιά και έχουν να κάνουν κυρίως με κάποια ζητήματα της σύμβασης. Εγώ θα παραδεχτώ ότι όντως η σύμβαση έχει αρκετά προβλήματα, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη, κυρίως όμως να μην υπήρχαν αυτές οι ασάφειες οι οποίες υπάρχουν. Ποιες είναι αυτές? Είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά που από εδώ ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Τα πρώτα χρόνια η κυβέρνηση είχε καθορίσει μια οροφή για τον περιβόητο κόστο ανά χιλιόμετρο. Ήταν συγκεκριμένη οροφή, οπότε τα πρώτα χρόνια οι εταιρείες δεν κατέθεταν τους λογαριασμούς τους, η κυβέρνηση τους πλέρωνε και τώρα που γίνεται ο έλεγχος, φαίνεται ότι σε κάποιες εταιρείες έγιναν σωστά οι πληρωμές, σε κάποιες εταιρείες πιθανώς να οφείλεται το κράτος λεφτά για εκείνα τα χρόνια, σε κάποιες εταιρείες μπορεί να δόθησαν λεφτά παραπάνω. Θέλω να τονίσω εδώ ότι εκτός ο Υπουργός πολύ σωστά, και όπως το είπα χθες στη Βουλή, θα το πω δημόσια τώρα, ότι ο Μάριος ο Δημητριάδης ήρθε κοντά στις εταιρείες, έκατσε μαζί τους, προσπάθησε και βρήκε αρκετές λύσεις. Το τελευταίο διάστημα μπορώ να πω ότι αρκετά από τα προβλήματα έχουν επιληθεί. Ναι. Αλλά έχουν... Ωραία, βάρτε μια νοτελεία. Βάρτε μια νοτελεία. Για να ολοκληρώσω. Το δεύτερο πρόβλημα του οποίου είναι βασικά το μεγαλύτερο, είναι ο καθορισμός, διότι υπάρχει αυτή η τεράστια ασάφεια στις συμβάσεις για το τι είναι και πόσο είναι το λεγόμενο εύλογο κέρδος των εταιριών. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα, μαζί με άλλα γεγονότα απαράδεκτα τα οποία συνέβησαν, τα οποία εντοπίστησαν, επαναλαμβάνω, κάποιοι έχουν οδηγηθεί και στο δικαστήριο. Ενώ επίσης, παράλληλα με αυτά όλα που αναφέρουμε, υπάρχουν και θέματα ανοιχτά, τα οποία έναν επιλύονται, όπως είναι το ζήτημα των διαδρομών, της βελτιστοποίησης των διαδρομών, όπως είναι το ζήτημα του GPS, το οποίο έχει προχωρήσει. Ωραία, ένα λεπτό, κύριε Κώστη. Ανίτα Δημητρίου, τι λέει ο Δημοκρατικός Συναγερμός? Όπως είπα και χθες, καταρχάς να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι στην Επιτροπή Ελέγχου έπρεπε να εγγραφεί το θέμα, επειδή είχαμε την έκθεση του Γενικού Ελεγχτή, η οποία ξεκάθαρα έκανε λόγο για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και συγκεκριμένα ακριβώς λόγω των πρόνοιών. Λόγω των πρόνοιών, ή αν θέλετε, το μήνυμα πασκών μεθόδων ή εργαλείων ελέγχου μέσω των όρων των συμβάσεων, τότε έχουμε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και το βλέπουμε κιόλας από τις περιπτώσεις που σωστά έχει πει ο αγαπητός συνάδελφος, αυτή τη στιγμή βρίσκουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σύντομα, σωστά τα έχει πει ο κύριος Κώστα, πολύ σύντομα όμως να πω ότι έτσι συνοπτικά ότι οι συμβάσεις είναι κάκιστες. Δηλαδή έγινε το 2010 ένα σύστημα προβληματικό που δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή το στόχο, δηλαδή αν έπρεπε να γίνει, που σαφέστατα έπρεπε να γίνει, αλλά τη διαδικασία και το γεγονός ότι ήμασταν ανέτοιμοι να υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα ή δεν το επεξεργαστήκαμε μέσω μιας σωστής διαδικασίας επαρκώς, γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιλαμβάνεστε ότι είναι και σύνθετα και γι' αυτό το λόγο εξάλλου εξετάζονται από μια πιο έτσι, διαφορετική βάση. Τώρα, αυτό που θεωρώ πηγή του προβλήματος είναι ότι οι συμβάσεις δεν ανατέθηκαν καταρχάς μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία σε καθεστώς ανταγωνισμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν και επισήμαση του Γενικού Ελεγχτή. Και σίγουρα έτσι, μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση, η οποία έχει εξασφαλιστεί και ισχύει αυτή τη στιγμή, δεν διασφαλίστηκαν τα συμφέροντα του κράτους και του Κύπριου φορολογούμενου. Ο οποίος Κύπριος φορολογούμενος, να μην ξεχνάτε, ότι επιβαρύνεται εξαιτίας ενός αποτυχημένου συστήματος. Και αυτό ισχύει και για τους ίδιους τολμών από τους λεωφοριούχους και τις οικογένειές τους, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με αυτούς τους όρους της σύμβασης. Άρα το ζήτημα είναι ότι οι συμβάσεις αυτές λήγουν το 2020. Αυτό θα σας ρωτήσω. Από πότε λήγουν? Το 20 λέτε. Το 20. Άρα ίσως εσείς... Όχι, δεν το λέω έτσι. Ναι. Άρα, ναι. Και έχουν το δικαίωμα βάσει των όρων της συμβάσεως να διεκδικήσουν και ανανέωση. Αυτό που έχει λεχθεί χθες ως αποτέλεσμα της συζήτησης είναι ότι ούτε κατά διάνοια δεν πρέπει να επεκταθούν αυτές οι συμβάσεις. Γιατί ακριβώς είναι κάκιστο το σύστημα όπως έχουν συναστεί. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε
μέχρι να λήξουν για να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο πιο υγιή το σύστημα και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε για να μην αντιμετωπίζουμε και στη συνέχεια όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα σίγουρα όχι ανανέωση των συμβάσεων όσο έχουν σήμερα. Αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ναι, και, και αυτό ήταν έτσι η άποψη όλων. Άρα, παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες του Υπουργείου που σωστά και πάλι έχει αναφέρει ο αγαπητός συνάδελφος ότι έγιναν πολύ σωστά βήματα εκ μέρους του Υπουργείου για εξορθολογισμό ακριβώς των συμβάσεων και βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ελέγχοι των λογαριασμών των αναδόχων ακριβώς για να μειώσουμε τα φαινόμενα διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Που βλέπουμε ότι αυτοί οι ελέγχοι, στην αρχή είχαμε και άρνηση ακόμα από ό,τι μας έχει λεφθεί να προσκομίσουν έτσι τους λογαριασμούς, τώρα όμως το έχουν κάνει και γενικά είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατεύθυνση. Και όσον αφορά επίσης τους ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς των αναδόχων. Άρα πρέπει ξεκάθαρα να προχωρήσουμε σε έναν υπολογισμό του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών για να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται πολύ απλά. Το πιο σημαντικό επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό που έχω αναφέρει και στην αρχή, ότι κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης δεν ετοιμάστηκε ένας κατάλληλος μηχανισμός για να μπορέσουμε να ελέγχουμε τους παραμέτρους της σύμβασης. Και αυτό επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα αυτή τη στιγμή, σαν Επιτροπή Ελέγχου και είμαι σίγουρη και Επιτροπή Συγκοινωνιών, ότι πρέπει μέσα στα πλαίσια ακριβώς του κοινοβουλευτικού ελέγχου να ζητήσαμε ήδη και να εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα. Ζητήσαμε εισηγήσεις από το Γενικό Ελεγχτή αλλά και από την Εύφορο Εσωτερικού Ελέγχου. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και να προχωρήσει ο έλεγχος από ό,τι μας έχει πει και ο Υπουργός είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και προσπαθούν, προκήρυξαν και θέση για ειδικό σύμβουλο για να δούμε τι θα γίνει και μετά το 2020. Μάλιστα. Άρα, κύριε Κώστα, εσείς θα έχετε, ενώ την θητεία ως βουλευτές, θα είσαστε εκεί να παρακολουθείτε τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δείτε τι θα γίνει με τη συμβάση, ενώ να ελέγχετε κι εσείς ως Βουλή να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, ένα δύο μικρά σχόλια σε ό,τι αναφέρει η Αμίδα. Πρέπει να πούμε ότι καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί αρχικά χθες στην Επιτροπή ελέγχθηκε ότι τώρα δίνονται ένα μεγάλο ποσό από το κράτος από τα λεφτά του προλογόμενου πολίτη σε αυτό το σύστημα. Ενώ ο κόσμος νομίζει ότι προηγουμένως δεν δινόταν τίποτε. Πρέπει να πούμε ότι περίπου έναν ποσό 30 εκατομμυρίων δινόταν και προηγουμένως, στηρίζοντας κυρίως τις μαθητικές διαδρομές. Άρα είχαμε και πριν μια επιδότηση σημαντική από πλευράς του κράτους. Γιατί όχι σε ανταγωνισμό. Το ανάφερε χτες ο Υπουργός. Η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει με αυτόν τον μοντέλο, αγαπητή Έλπης. Αφήστε το θέμα της σύμβασης, που επαναλαμβάνω ότι έχει σοβαρότατα προβλήματα και θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Γιατί προσπάθησε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, αυτούς τους ανθρώπους που για χρόνια έκαναν τη δουλειά, να συνεχίσουν να την κάνουν στα πλαίσια έξι εταιριών παγκύπριων. Εάν το κράτος τότε έβγαινε σε έναν διαγωνισμό, να υπήρξε δηλαδή αυτό που έλεγε ο ανταγωνισμός, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα, το πιο πιθανό απ' όλα είναι ότι πιθανότατα να ερχόταν κάποιος να τους αγόραζε όλους. Και τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν. Δεν λέω ότι μπορεί να ήταν και καλύτερη λύση το να προχωρούσαμε με αυτήν την μέθοδο. Όμως επέλεξε το κράτος τότε, η κυβέρνηση τότε επέλεξε να προχωρήσει για να μην χαθούν, για να μην χάσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην έχουμε τα γνωστά όπως είχαμε σε άλλες περιπτώσεις. Οι λογαριασμοί, είπατε προηγουμένως ότι τα πρώτα χρόνια, είτε γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια και χρειαζόταν περίοδος προσαρμογής, είτε γιατί αδικαιολόγητα, και αυτό το εντοπίζαμε και το 2013 και το 2014 στην Επιτροπή Συγκοινωνιών, αδικαιολόγητα κάποιες εταιρείες δεν έστελναν τους λογαριασμούς τους, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε πρώτα να πληρωθούν από το κράτος για το κόστος αναχιλιόμετρων που λέγαμε προηγουμένως. Κάποιοι πιθανόν να μην ήθελαν να τους στείλουν, γιατί δεν ήθελαν να δει η υπηρεσία που έλεγχε τους λογαριασμούς κάποια πράγματα. Όμως, επειδή αναφέρει η Ανίδα προηγουμένως ότι δεν υπήρχε ο μηχανισμός εκείνος ο οποίος θα έλεγχε την εφαρμογή της σύμβασης, κανονικά μέχρι προσφάτως, μέχρι περίπου ένα χρόνο προηγουμένως, που έχει δημιουργηθεί μια ομάδα ελέγχου των συμβάσεων στο Υπουργείο Απευθείας, αυτόν τον ελέγχο τον είχε αποκλειστικά η υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία ασχολήθηκε με τις συμβάσεις, που ήταν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τώρα για να μην τρώμε περαιτέρω χρόνο, είπε με χτες, αγαπητοί Έσπης, ο Γενικός Ελεκτής, ότι ο ίδιος δεν δέχεται και δεν θα δεχτεί την επέκταση, λέει, ούτε μιας ημέρας. Ναι, είναι τώρα διασπάθηση, λέει. Αν τα ανανεώσουν, θα είναι διασπάθηση, λοιπόν, δημοσίου χρήματος. Αυτά όμως πρέπει να τα δούμε στην πορεία. Όπως είπε η Αννίδα, τώρα η κυβέρνηση προσλάβει ένα σύμβουλο για να δουν ακριβώς πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμάς η έννοια μας, αγαπητοί Ελπίς, είναι καταρχήν ό,τι θα γίνει από το 20 και μετά να είναι σίγουρα καλύτερο από ό,τι έχουμε σήμερα. Να μην έχουμε τα κενά, τα στρεβλώσεις ή τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Αλλά το σύστημα πρέπει να μείνει σε κυπριακά χέρια. Και τι εννοώ, επειδή έγινε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη προχτές ο Υπουργός και είπε ότι θα βγούμε σε διεθνή διαγωνισμό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές της Κύπρου να περάσουν σε ξένα χέρια. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι, και δεν μιλώ για την Αννίδα, την το ξεκαθάρισε χθες στη Βουλή, ούτε για τους συναδέρφους. Όμως δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν, και δεν είναι τόσο πολιτικοί οι λόγοι για να πλήξουν την προηγούμενη κυβέρνηση. Το θέμα είναι κυρίως οικονομικό. Κάποιοι προσπαθούν το σύστημα αυτό, το οποίο έχει επαναλαμβάνω τα προβλήματα του, να το απαξιώσουν, να το αποδομήσουν, να το αφήσουν να καταρρεύσει για να μπορέσει πολύ πιο εύκολα να περάσει στα χέρια ορισμένων. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, πέστε μας εμάς. Δεν είναι η Αννίδα, λέτε, δεν είναι ο ένας, είναι ποιος υπάρχει, είναι. Κάποιοι οποίοι έχουν συμφέροντα από αυτή την ιστορία. Και το λέμε ευθαρσώς και το λέμε στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, όχι μόνο εμείς ως ΑΚΕΛ, εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Άρα φοβάστε εσείς ότι θέλουν να τα πάρουν τα λεωφορεία σε ιδιώτες. Άρα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ναι, η σύμβαση έχει προβλήματα. Να περάσουμε στο 2020 με αυτές τις βελτιώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες και να δούμε μια σωστή λύση το 2020, έτσι ώστε να μην καταστραφούν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε μία νύχτα βρέθηκαν χρεωμένοι με πολλά εκατομμύρια ο καθένας για να γίνουν αυτές οι εταιρείες και να παραμείνουν, επαναλαμβάνω, οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές της Κύπρου σε κυπριακά χέρια. Κυρία Δημητρίου, και να κλείσουμε με αυτό, εσείς συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία? Ναι, ότι θα πω αυτό που είπε τελευταία. Ακριβώς δώσαμε τη δουλειά και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Δώσαμε τη δουλειά, θέλετε, απλοϊκά σε μικρές εταιρείες, μικρό λεωφορείο, χωρίς την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ακριβώς σε μια νύχτα, και φανταστείτε ότι ανέλαβαν κύκλους εργασίας 25 εκατομμυρίων. Αυτά τα προβλήματα, χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα και στόχος δεν είναι ούτε να πληγεί η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε να πληγεί οποιοδήποτε, ούτε και σε καμία περίπτωση για να ανατεθεί, ξέρω εγώ, στον οποιοδήποτε ιδιώτη οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Το στόχος είναι, σαφώς έχουμε αυτή τη στιγμή μία σύμβαση η οποία είναι κακή, δεν είναι σωστή, είναι εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Πρέπει να βελτιωθεί και αυτή είναι η δική μας δουλειά, να ασκήσουμε αυτές τις πιέσεις μέσα από μια κατεύθυνση πάντα σε συνεργασία και με τα αρμόδια Υπουργεία, με τους αρμόδιους φορείς, να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Έχει αναφέρει τα ποσά προηγουμένως ο Κώστας και είναι, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ ψηλά. Άρα προσωπικά η δική μου έγνοια και του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ακριβώς να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε οι ίδιοι λεωφορείοι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σοβαρό θέμα. Ήταν κάτι που το έχει ανάγκη ο τόπος. Θέλουμε να λειτουργούν σωστά. Θέλουμε δημόσιες μεταφορές και σίγουρα τις θέλουμε στα δικά μας χέρια. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Δημητρίου. Ναι, κύριε Κώστα. 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Απλώς επειδή χτες είχε ελεγχθεί από κάποιο συνάδελφο ότι ουσιαστικά στα λεωφορεία μπαίνουν μόνο νοικιακοί βοηθοί και δεν μπαίνει κόσμος. Θα αναφέρω τι ανάφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΕΛ στη Λεμεσό, ο Γιώργος Κυριάκου, ότι το 2016 στη Λεμεσό διακινήθηκαν Κύπροι και τουρίστες περίπου 6,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί αριθμούς μιλούν. Ναι, αλλά και ποιος είναι αυτός που είπε αυτό το πράγμα? Καλά, και μόνο εκεί οι βοηθοί να μπαίνουν αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν κατάλαβα τη διαφορά δηλαδή. Δεν θέλω να φέρω προς σας, πω ότι έχει τα προβλήματα το σύστημα, αλλά έχει πετύχει το λαχιστό στο αυτονομία. Μάλιστα, ευχαριστώ. Διότι δεν είναι μόνο οι πόλεις, δώσαμε διέξοδο και στα χωριά που δεν υπήρχαν
ή υπάρχουν πιο συχνές τώρα διαδρομές. Εν πάση περιπτώσει, ναι, θα τα ξαναπούμε. Τα προβλήματα υπάρχουν και θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε. Ανίτα Δημητρίου, Κώστα Κώστα, ευχαριστώ για τους δύο πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι για τα λεωφορεία. Λέει ακροατής, μέχρι το 20 λέει, θα πληρώνουμε γιατί έγινε λάθος στις συμβάσεις και πόσα θα μας κοστίσει. Από στιγμή που είναι σε ισχύ μέχρι το 20 οι συμβάσεις, το θέμα είναι να διορθωθούν κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα. Να γίνει έτσι καλύτερη δουλειά, αφού όλοι παραδέχονται ότι υπήρχαν λάθη, και σίγουρα είναι να μην μεθοδεύουν και σε αυτή την περίπτωση κάποιοι να φύγουν από τα κυπριακά χέρια οι δημόσιες μεταφορές και να πάνε πάλι σε ξένα χέρια. Λοιπόν, πρωτού ανοίξουμε το κεφάλαιο κυπριακό, θα πάμε στο κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις. Είναι εκ μέρους του κινήματος η Ευγενία Μωυσέως στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μωυσέως. Καλή σας μέρα. Μαθαίνουμε ότι πλέον προχωρείτε. Είναι συνεχής η δράση του κινήματος. Θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο, γιατί σίγουρα ζούμε σε άλλα δεδομένα και πολλοί από εμάς κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Προχωρείτε στην έκδοση ενός βοηθήματος. Το έχετε ήδη εκδώσει ή πώς έχουν τα πράγματα? Σήμερα θα εκδοθεί το βοήθημα. Σίγουρα δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε δραστηριότητες ενάντια σε εκποιήσεις. Και το βοήθημα αυτό το εκδώσαμε, το εκδίδουμε, λόγω του ότι από την καθημερινή μας επαφή με τους δανειολήπτες, αντιληφθήκαμε ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση. Ο κόσμος δεν είναι σωστά πληροφορημένος, μέχρι και παραπληροφορημένος. Δυστυχώς, ούτε οι τράπεζες, ούτε βέβαια και το ίδιο το κράτος, φρόντισαν ή φροντίζουν ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά και αντικειμενικά. Η προσούρα είναι ένα βοήθημα στο οποίο υπάρχουν βασικές πληροφορίες. Βέβαια, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όμως, οι γενικές πληροφορίες αφορούν όλους. Βοηθά στο πώς πρέπει να αντιδράσει ο δανειολήπτης. Παραδείγματος χάρη, το πιο βασικό για όλους είναι οι επιστολές που αποστέλλονται από τις τράπεζες. Με το να παίρνουμε τις επιστολές, να τις κρύβουμε στο συστάρι, το πρόβλημα δεν λύνεται. Το πρόβλημα οξύνεται. Μέσα από αυτές τις επιστολές, ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα μέσα σε 30 μέρες να αντιδράσει από την πρώτη επιστολή μέχρι την τρίτη επιστολή, διότι είναι τρεις επιστολές. Είναι η θήτα, η γιώτα και η γιώτα α. Ακόμα και στη γιώτα α που είναι ορισμός ημερομηνίας εκποίησης του ακινήτου, υπάρχει περιθώριο αντίδρασης 30 μέρες. Μα άρα εσείς σε αυτό το βοήθημα καταγράφετε τα βασικά βήματα που γίνονται αντίδραση, και ίσως να μην τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί λέτε και εσείς, μπορεί να θεωρεί ότι πήρε την πρώτη επιστολή, σου λέει καλά, εντάξει, τόσα χρόνια, λέτε τη ρίχνει στο συστάρι. Ναι. Όχι, λέτε, είναι, τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, έχουν στενέψει οι καταστάσεις. Ακριβώς. Και δίνεται, βασικά ενημερώνεται τον κόσμο για όλη την διαδικασία σε περίπτωση που κάποιος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πριν τρεις εβδομάδες, νομικός του κινήματος μας ακύρωσε τη διενέργεια πληστηριασμού για γεωργικό χωράφι. Λόγω παράνομης και παράτυπης διαδικασίας εκ μέρους της τράπεζας. Ενώ δεν υπήρχε δικαστική απόφαση εναντίον του δανειολήπτη, η ΣΠΕ επέδωσε ειδοποιήσεις για εκποίηση, ισχυριζόμενη λαθασμένα ότι υπήρχε απόφαση εναντίον. Ήταν επιστολή Ι.Α. Επειδή η δανειολήπτρια αντέδρασε, κατέθεσε έφεση, απότρεψε την εκποίηση του χωραφιού της. Και μιλάμε από μέρους του συνεργατισμού τώρα, έτσι, θα τις πουλούσαν το χωράφι της. Μάλιστα. Άρα. Βεβαίως, πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά δεν είναι μόνο οι επιστολές. Υπάρχει σχέδιο παροχής νομικής αρρωγής. Οι περισσότεροι δανειολήπτες δεν καταφεύγουν στη δικαιοσύνη λόγω έλλειψης χρημάτων. Όμως, υπάρχει δωρεάν νομική αρρωγή για δανειολήπτες μέχρι το ποσού των 2.000 ευρώ. Μέσα στο μπροσούρα αναφέρουμε από πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτές τις 2.000 ευρώ. Μετά, για τις αναδιαρθρώσεις. Ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος τι είναι αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση είναι μια νέα συμφωνία. Με το να προχωρήσουν δίχως συμβουλή στην αναδιάρθρωση, αυτόματα χάνουν δικαιώματα.
πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να, αν προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση, να διαγράψουν οποιασδήποτε παράνομες χρεώσεις έχουν πάνω στο λογαριασμό τους. Μετά, μιλούμε για τους εγγυητές. Υπάρχουν ορισμένες προστασίες, ορισμένα μέτρα προστασίας για τους εγγυητές. Δίνουμε πληροφορίες. Ποια ακίνητα είναι προβληματικά για εκτίμηση, γιατί υπάρχουν ορισμένα ακίνητα τα οποία δεν μπορούν να εκτίσουν. Μπορούν, βεβαίως πάντα μπορούν να τηλεφωνούν στο κίνημα, ναι, άμα θέλουν. Τα έχετε κάτω γραμμένα απλά όλα, και κατανοητά όλα, να τα όλα καταλάβει ο κόσμος, χωρίς δύσκολες λέξεις και χωρίς πολλά νομικά. Τα έχετε καταγραμμένα κάτω έτσι απλά να μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Είναι γραμμένη η προσούρα από εμάς με πάρα πολλά απλή γλώσσα, τη γλώσσα την καθημιλουμένη, την οποία μπορεί να τα καταλάβει. Πού μπορούμε να το βρούμε, κυρία Μωυσέως, και πληρώνουμε κάτι γι' αυτό ή το δίνετε δωρεάν? Όχι, θα διανεμηθεί δωρεάν. Ήδη είναι αναστησμένη στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook του κινήματος. Κίνημα ενάντια στις εκποίησεις, στα ελληνικά, είναι μέσα η μπροσούρα. Μπορούν να τη διαβάσουν, μπορούν να πάρουν τις πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επίσης, να πω ότι μέσα στο, ειδικά στο Facebook που είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, δημοσιεύουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα αποφάσεις που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή εκποίησεις. Νέες τακτικές τραπεζών, γιατί κατά καιρούς χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές εναντίον των δανειοληπτών. Όμως, ευκαιρίας που είμαι μαζί σας, θέλω να τονίσω κάτι. Η αντίδραση και η διεκδίκηση είναι το παν. Εάν δεν διεκδικήσουμε, δεν πρόκειται να μας χαρίσουν τίποτε. Σαν κίνημα διεκδικούμε μέσα από τη Βουλή, συναντήσεις με κόμματα, βουλευτές, ενημερώσεις προς τους δανειολήπτες, αλλά μόνοι μας δεν είναι αρκετό. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου να σταθεί δίπλα στο κίνημα και με σύνθημα ότι όλοι μαζί μπορούμε να μην αφήσουμε στην Κύπρο να δούμε ούτε έναν άστεγο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπετε. Θα βοηθήσει αρκετούς, νομίζω, αυτό το βοήθημα. Είπαμε, όσοι θέλουν και από την ιστοσελίδα του κινήματος είτε στο Facebook, αλλά θα κυκλοφορήσει και ως βιβλιαράκι. Ναι, θα κυκλοφορήσει και ως βιβλιαράκι. Όσοι έχουν ανάγκη να ενημερωθούν για κάτι, Να επικοινωνούν μαζί μας και εμείς θα τους λέτε τις πληροφορίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ, κυρία Μωυσέως. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το κίνημα ενάντια στις εκποίησεις έχει προχωρήσει με την τύπωση αυτού του βοηθήματος. Απλά και αναλυτικά να ξέρουμε όλοι τι μας γίνεται. Και μπορούν, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σωθεί και μια περιουσία. Ακούσαμε πριν για μια γυναίκα που κινδύνευε το αγροτικό τεμάχιο, όπως είπε, και το σταμάτησαν. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92, παίζει δυνατά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, εδώ σε Κυπριακό Έδαφος και όλα τα θέματα κάτω. Συνεχίζεται ο διάλογος. Αναμένεται την 1η Φεβρουαρίου να ανακοινωθούν πολύ συγκεκριμένα πώς θα συζητηθούν, ενώ σε ποιες ημερομηνίες, τα κεφάλαια εκείνα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα υπάρξει συνάντηση των δύο διαπραγματευτών τη Δευτέρα για προετοιμασία αυτής της συνάντησης. Αντιλαμβάνεστε ότι παράλληλα, αν θέλετε, με τη διαδικασία που αφορά τα 5 κεφάλαια θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων, ένα brainstorming θα συνεχιστεί στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο, αν και η καλύτερη εξέλιξη θα ήταν να αποφασίζουμε μόνοι μας, εμείς οι Κύπροι, τι επιθυμούμε για το μέλλον μας στο συγκεκριμένο θέμα και να κοινοποιήσουμε την απόφαση μας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις στη Λευκοσία. Είναι κάτι που αφορά
και άλλα μέρη. Αντιλαμβάνεστε, για παράδειγμα, ότι από πλευρά τουρκοκυπριακή δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε εγκύτερες δυνάμεις ανάμεσα σε άλλα. Ακριβώς. Άρα θα συνεχιστεί και η συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα και να δούμε. Ελπιστούμε να δημιουργηθούν προοπτικές, να έχουμε τέτοια πρόοδο, έτσι ώστε να μπορεί να αισιοδοξούμε για θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να αναφέρω, γιατί διαβάζοντας τον τύπα μου επιτρέπεται. Ένα απαισιόδοξο, αν θέλετε, τόνο για τις εξελίξεις. Στην ουσία, ό,τι σταλώνουμε ακριβώς, μέχρι τον Απρίλιο. Κάτι το οποίο ενδεχομένως κάποιος που δεν συμμετέχει στη διαπραγματευτική διαδικασία να μην μπορεί να το αντιληφθεί, κυρία Γεωργίου, και είναι γι' αυτό το λόγο που από μόνος μου αναφέρομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από 20 μήνες διαπραγματεύσεων, τα θέματα τα οποία έχουν μείνει, οι διαφωνίες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, επικεντρώνονται σε πολύ δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Δύσκολα και ευαίσθητα θέματα και για την Ελληνοκυπριακή, αλλά και για την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και είναι γι' αυτό το λόγο που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, περισσότερη διαπραγμάτευση, περισσότερη ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε και τα θέματα αυτά. Τα οποία όμως μπορεί να σας πει κανείς ότι ναι, είναι τα δύσκολα, τα οποία όμως ήδη έχουμε αγγίξει και ήδη ξέρουμε τι λέει ο Α και ο Β. Ο Α σου λέει: εγώ βλέπω προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Β σου λέει: βλέπω προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, και υπάρχουν περιπτώσεις και θέματα τα οποία δεν βλέπουμε στην ίδια κατεύθυνση και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να δούμε μέσα από τη συζήτηση προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως έγινε και με άλλα θέματα που όταν ξεκινήσαμε. Βλέπαμε, δεν υπήρχε σύμφωνη ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν υπήρχε η ίδια προσέγγιση, αλλά μέσα από το διάλογο, την διαπραγμάτευση, την ανταλλαγή απόψεων, καταλήξαμε στο να έχουμε συναντιλήψεις ή συγκλήσεις. Επειδή και μια εφημερίδα λέει σήμερα ότι παίρνει αναβολή μέχρι τον Απρίλιο, βέβαια επικαλούνται... Δεν συμφωνώ, δεν υπάρχει. Είναι μια εκτίμηση που υπάρχει από κάποιους σε σχέση με το ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να λάβει αποφάσεις για το Κυπριακό, ειδικότερα για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων, λόγω των εξελίξεων στην Τουρκία. Είναι μια εκτίμηση την οποία καταγράφουμε, την οποία παρακολουθούμε. Υπάρχει εκτίμηση και προς την αντίθετη κατεύθυνση, ότι δηλαδή δεν επηρεάζουν οι εξελίξεις στην Τουρκία. Για μας εκείνο που μετρά στο τέλος της ημέρας δεν είναι εκτιμήσεις, αλλά το τι προκύπτει μέσα από τις συζητήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το τραπέζι μόνο, οι δημόσιες δηλώσεις, για παράδειγμα, και χθες όλοι τα είχατε. Σίγουρα οι δημόσιες δηλώσεις είναι, έχουν τη δική τους σημασία. Οφείλω να αναφέρω ότι από τη διάσκεψη της Γενέβης, ειδικότερα την εισαγωγική παρέμβαση του κυρίου Τσαβούσογλου, παρακολουθούμε, η Τουρκία να θέτει ένα θέμα που άπτεται των 4 βασικών ευθεριών για τους Τούρκους υπηκόους. Και χωρίς να επιθυμώ, ούτε σωστό είναι εκ μέρους μου, αλλά με καμία διάθεση να εμπλακώ στα εσωτερικά των Τουρκοκυπρίων και πώς θα πρέπει να δουν τη συγκεκριμένη απέτηση από πλευράς Τουρκίας, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι ενδεχομένως περισσότερο αρνητική για τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Είναι αλήθεια ότι αναλώθηκε μεγάλο μέρος της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών στις δηλώσεις Τουρκίας που θέλει 4 ελευθερίες για τους Τούρκους. Συζητήθηκε το θέμα, δεν αναλώθηκε ο περισσότερος χρόνος σε αυτό το θέμα. Να αναφέρω ότι πριν τη συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματευτών και ομάδων που συνόδευαν τους δύο ηγέτες, δηλαδή για περίπου μία ώρα, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 11, υπήρξε κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών χωρίς να υπάρχει όποιος τρίτος στη συνάντησή τους. Δηλαδή? Υπήρξε κατηδίαν συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αρκετά θέματα και στις 11 συνεχίστηκε ο διάλογος στην παρουσία και των Ηνωμένων Εθνών και διαπραγματευτικών ομάδων. Και το κατηδίαν μένει κατηδίαν, να μην μάθουμε και εμείς. Μένει κατηδίαν, ναι, γιατί αφορά, αν θέλετε, θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα ειδικότερα για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μάλιστα. Εντάξει, τα Ηνωμένα Έθνη ξέρουμε ότι είχαν μια, τέλος πάντων, ευελπιστούσαν, τέλος πάντων, βούληση, επιθυμία μέχρι το τέλος του μήνα να είχαμε και νέα Γενέβη, αλλά αυτό αποκλείεται, έτσι, δεν... Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Έθνη, εμείς που ευελπιστούμε και επιθυμούμε περισσότερο από τα Ηνωμένα Έθνη, εκείνο που έχει σημασία, επαναλαμβάνω, είναι να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή, αλλά την ίδια στιγμή δεν νομίζω να ανέμενε κανείς ότι χθες θα γινόταν ανακοίνωση από τους δύο ηγέτες για το πώς προχωρεί, πώς συνεχίζει η διάσκεψη για το Κυπριακό, ενώ είτε σε πολιτικό είτε σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Είναι κάτι που αφορά
και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το διάλογο και θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις για συνέχιση συζητήσεων, ενδεχομένως περισσότερο σε τεχνοκρατικό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, τα είπατε και χθες, βέβαια, ήσασταν έντονα ενοχλημένος για τον κύριο Έιτε. Διαπιστώσαμε και την ενόχληση και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν επέστρεψε χθες στο Προεδρικό. Έχουμε κάτι, τον περιμένουμε να επιστρέψει, να δείτε. Γιατί δεν είναι. Έκανε μια αναφορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες κατά την αρχή της συνάντησης, αλλά σίγουρα κατά την επιστροφή του. Του κυρίου Έιτε στην Κύπρο θα υπάρξει συνάντηση, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε σε μια φάση όπου οι όποιες δηλώσεις γίνονται παίζουν το δικό τους, διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο, τη δική τους σημασία και θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικότερα όταν μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη. Και είπατε και εσείς χθες, ειδικότερα όταν λέμε για δηλώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Ναι, όταν έχουμε ακούσει δημόσια από Υπουργό Εξωτερικών μονίμου μέλους στις πρώτες φορές ότι επιθυμούσαν να είναι. Και έχουμε τον κύριο Έιτε να λέει ότι δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Ναι. Και όταν λέει δεν υπήρξε προηγούμενο για συμμετοχή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και γνωρίζουμε ότι αυτό έγινε και στην Καμποτία και στην θέμα του Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η όποια κριτική γίνεται, η όποια αντίδραση υπάρχει είναι αναμενόμενη. Κλείνω με αυτό. Επειδή όλα αυτά ακριβώς δημιουργούν και την εντύπωση στον κόσμο, επειδή ακούν τουλάχιστον δημόσια ποιες είναι οι θέσεις της κάθε πλευράς, μπορεί ο καθής τώρα να σκέφτεται ότι εντάξει, για να γίνει κάτι, αν προχωρήσουμε, σημαίνει κάποιος έκανε πίσω, κάποιος παραχώρησε, κάποιος ξέρω. Δεν είναι κατά ανάγκη, δεν είναι έτσι που γίνεται μια διαπραγμάτευση και ξεκινώντας να διαπραγματεύεσαι, γνωρίζεις και ποιες θέσεις βάζεις και γιατί τις βάζεις και πού μπορεί να καταλήξεις. Αλίμονο. Αν μια διαπραγμάτευση ξεκινούσε και θα υπήρχε αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέρη. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται σε καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Είναι δύσκολο όμως, μας λέτε έτσι. Φτάσαμε σε ένα σημείο που το καταλαβαίνουμε όλοι μας, όλος ο κόσμος. Είναι δύσκολο, είναι ευαίσθητα θέματα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε ενώπιον μια κατάσταση η οποία δεν την αναμέναμε. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Και αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι τον Απρίλιο-Μάη, θα έχουμε εκλογές και οπότε πάμε με το 18. Σκεφτόμαστε θετικά, κύριε Γεωργίου. Θα εργαστούμε για να τα καταφέρουμε. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι τηλεφωνικά και στη Νέα Υόρκη. Έχει υπάρξει ανανέωση της θητείας των ΦΚΙΠ για άλλους 6 μήνες. Ομόφωνα εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Πανίκος ο Παναγιώτου. Καλή σου μέρα από τη Λευκοσία, Πανίκο. Καλημέρα, Άλφης, από τη Νέα Υόρκη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με ομόφωνο ψήφισμα ανανεώνει για άλλους 6 μήνες την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τονίζοντας τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην πλήρη, ευέλικτη και επικοδομητική εμπλοκή όλων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις και παράλληλα υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη επιφέρει ως αποτέλεσμα μια διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση βασισμένη σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως τίθεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη του σώματος ενθαρρύνουν τις πλευρές να εντείνουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στα θέματα ουσίας που δεν έχουν επιληθεί κατά τρόπον αλληλένδετο και επαναλαμβάνει ότι το status quo δεν μπορεί να διατηρηθεί άλλο. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έγιναν τοποθετήσεις για το Κυπριακό, αφού είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση και συζήτηση με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα κύριο Έιντε την περασμένη Δευτέρα. Το ψήφισμα είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο, με κάποιες διαφοροποιήσεις λόγω των εξελίξεων τους τελευταίους 6 μήνες. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλωσορίζει την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα και επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο. Επίσης, καλωσορίζει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην κοινή ανακοίνωση των ηγετών στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στη βάση της κοινής διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Καλωσορίζει περαιτέρω την καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις από τότε, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης της διάσκεψης για την Κύπρο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τη δέσμευση των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και την υποστήριξη που δόθηκε από τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα κ. Έιτε.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας επίσης ζητά από το Γενικό Γραμματέα να εντείνει τον προγραμματισμό για τη μετάβαση σε σχέση με τη διευθέτηση, καθοδηγούμενος από τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης, και θαρρύνει τις πλευρές να εμπλακούν μεταξύ τους, καθώς και με την UNFICIP και την Αποστολή Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας διευθέτησης. Βέβαια, Έλπις, αυτή η αναφορά για την προσαρμογή του UNFICIP στην πιθανότητα εφαρμογής μιας διευθέτησης αναφέρεται εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια και κάθε φορά το ίδια περίπου παράγραφος και η ίδια ορολογία. Επίσης, να αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας επισημαίνει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να αναφερθεί στις καλές του υπηρεσίες την επόμενη φορά που θα υποβάλει έκθεση και απηχώντας τη στεναρή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η ευθύνη για την εξέβρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως και κυρίως τους ίδιους τους Κυπρίους. Τέλος, επαναλαμβάνει τις αναφορές του για τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης για το έργο της Επιτροπής Αγνοωμένων, για την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και καλεί ξανά την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα στροβίλια το στρατιωτικό status quo που υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου του 2000. Ακόμα μία αναφορά που επαναλαμβάνεται δύο φορές το χρόνο στα σχετικά ψηφίσματα για την ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης. Καλούνται οι τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν μια κατάσταση που είχε ξεκινήσει από το 2000. Μάλιστα. Πάντως, Πανίκο, εδώ στη Λευκοσία έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και από μέρους της κυβέρνησης και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του εκπροσώπου. Οι δηλώσεις του κυρίου Έιντε πρόσφατα στο Κυπριακό Βραχτρο Ειδήσεων ήταν για τον ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είπε ότι δεν ήθιστε να πηγαίνω σε τέτοιες διασκέψεις και εννοούσε την Γενέβη, τα μέλη, λέει, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η δουλειά τους είναι εδώ και εννοούσε τη Νέα Υόρκη. Αυτό θύμωσε πολύ την Λευκοσία, Πανίκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί έτσι κάποια άλλη αντίδραση και περιμένουν και τον κύριο Έιντε. Χθες ο πρόεδρος είπε ότι τον περιμένει να επιστρέψει και θα του τα πει διαζώσεις. Επίσημη αντίδραση, Έλπις, δεν υπάρχει, αλλά να θυμίσουμε αυτό που επικαλούνται συνεχώς οι αξιωματούχοι στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ότι η διάσκεψη στη Γενέβη έγινε με βάση μια συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών στην Κύπρο, παρουσία του κύριου Έιντε. Και σύμφωνα με τη συμφωνία, όπως τονίζουν οι αξιωματούχοι, ήταν ξεκάθαρη, ήταν τα πέντε μέρη, οι δύο πλευρές στην Κύπρο και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, και γινόταν μια αναφορά αν κριθεί σκόπιμο για τη συμμετοχή άλλων μερών, που επαφιόταν όμως, εξαρτώταν από τους συναποφασίζοντες του δύο ηγέτες. Επομένως, πάνω σε αυτή τη συμφωνία στηρίζεται και ο κύριος Έιντε και ο κάθε αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για να προβάλλει αυτή τη απόφαση. Λοιπόν, σήμερα στην Ελλάδα. Να αναφέρουμε επίσης, ελπίζω ότι σε σχέση με όλα αυτά, ότι η διπλωματική κύκλη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών θεωρούν ότι παραμένει αβέβαιη η έκφαση της διαδικασίας σε αυτό το στάδιο. Και είναι επιφυλακτική αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί μια νέα σύσκεψη στη Γενέβη σε πολιτικό επίπεδο. Προς το παρόν, όπως σημειώνουν, δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για να μπορέσει να προχωρήσει μια τέτοια προσπάθεια. Θεωρούν ότι στη Γενέβη διαπιστώθηκε ένα χάσμα μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας. Και είναι αυτό που το ομολόγησε και ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέας, ο κύριος Έιντε, σε δηλώσεις του μετά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας την περασμένη Δευτέρα. Όπως είπε συγκεκριμένα, η εναυτήρια θέση της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων είναι ότι το σύστημα των εγγύσεων θα πρέπει να τερματιστεί και τα στρατεύματα να φύγουν. Και η εναυτήρια θέση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων είναι αντίθετη, όπως είπε ο κύριος Έιντε, ότι οι εγγύσεις πρέπει να συνεχιστούν και τα στρατεύματα να παρατείνουν. Τέλος, να αναφέρουμε ότι εκείνο που προκαλεί εντύπωση ακόμα και σε αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών είναι η απέτηση, και αυτόν υπάρχει και εκτίμηση όπως διατυπώθηκε σε διπλωμάτη της ελληνικής αντιπροσωπείας από συνάδελφών του δυτικής χώρας,
είναι ο προβληματισμός που επικρατεί σε σχέση με την απέτηση της Άγκυρας ώστε με τη λύση του Κυπριακού οι τέσσερις ελευθερίες να μην ισχύουν μόνο για τους πολίτες της Κύπρου αλλά και για τους πολίτες της Τουρκίας. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τουρκική απέτηση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για λύση, γιατί πλέον το ξεφεύγει από τα όρια του Κυπριακού και αφορά ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είχαν γίνει και δηλώσεις του κυρίου Τουρκές που επίσης προκάλεσαν αντίδραση και μάλιστα είπε ότι αν δεν θα ισχύσει αυτό για την Τουρκία να μην ισχύσει ούτε και για τους Έλληνες πολίτες, η Ελλάδα που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, Πανίκο, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Τερέζα Μέι, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη ξένη ηγέτης που θα συναντηθεί με τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός ελπίζει να θέσει τις βάσεις για μια μελλοντική διμερή σχέση. Δεν φαίνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, δεν θα είναι εύκολη συζήτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφραστεί και έχει διατυπώσει απόψεις επανειλημμένα όσον αφορά γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι είχαν υποστηριχτές ανάμεσα στο στρατόπεδο που ήταν υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και προχθές σε τηλεοπτική του συνέντευξη κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των προσφύγων. Η πρώτη τους συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα θα επικεντρωθεί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σε εμπορικά θέματα, θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και σε μια σειρά επιγόντων θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή κατάσταση και πάνω απ' όλα θα τους απασχολήσει και το θέμα της Συρίας, η τρομοκρατική απειλή, αλλά και το τι με λιγενέστες τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσης με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία είναι ένα θέμα που θα διαφανεί από την κοινή συνέντευξη τύπου που θα δώσουν οι δύο ηγέτες και ποιες θα είναι οι προθέσεις του νέου Προέδρου τώρα ως νέος ένικος του Λευκού Οίκου απέναντι στο Ρώσο ομολογό του. Μας ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Πάντως ελπίζω ως κατακλείδα να αναφέρουμε ότι ο νέος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υπερασπιζόμενος τις δεσμεύσεις του, αυτές τις μέρες προχωρεί σε μια σειρά υπογραφής προεδρικών διαταγμάτων βάσει αυτών των δεσμεύσεων και των προεκλογικών εξαγγελιών και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα ήδη για το θέμα της μετανάστευσης έχει προκαλέσει αρκετές εσωτερικές αντιδράσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα, είναι η κατάργηση του συστήματος υγείας του προκατόχου του. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις επιλογές του νέου Προέδρου οι αντιδράσεις θα είναι και εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Και πήγε να προκαλέσει και ήδη την πρώτη διπλωματική κρίση με το Μεξικό. Θα χτίσει τον τείχος, λέει, αλλά να το πληρώσει το Μεξικό. Το Μεξικό αρνείται και αρνείται και ο Πρόεδρος του να κάνει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το απαντά, αν δεν θες μην έρθεις. Έτσι απλά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ζούμε πρωτοφανείς πολιτικές στιγμές εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά που επηρεάζουν γενικότερα τη διεθνή κοινότητα. Βέβαια, πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους όλους. Εγώ τρέμω μόνο σε αυτή τη δήλωση που είπε, αφού έχουμε τα πυρηνικά, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε, Πανίκο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγουμε αθλητικό παράθυρο. Και στην μπάλα. Μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λίμιτε. Λοιπόν, Κατερίνα, σήμερα μου ήρθε κάτι σαν Άγιος Βασίλης σε νέα γεμάτη φακέλους. Κρατά φακέλους. Καλημέρα, Κατερίνα. Από πότε ο Άγιος Βασίλης κυκλοφορεί? Με τα γράμματα μέσα των παιδιών. Α, αυτό. Ναι. Που δεν είναι γράμματα παιδιών. Τι φακέλους έφερες? Έχουν χρώμα κόκκινο. Είδες, καλά σήμα. Εντάξει, ένα χρώμα είναι έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε ξεπεράσει τον κίτρινο το κόκκινο. Λοιπόν, επέστρεψε ο εφιάλτης. Και τα σωματεία, έτσι. Ναι, σιγά τον εφιάλτη. Γιατί έγινε καμιά φορά κάτι. Ίσως γίνει αυτή τη φορά. Γιατί
σε αυτό το δύο φακέλους που έστειλε η UEFA. Μιλάμε για δύο παιχνίδια τα οποία θεωρούνται στημένα από την UEFA και αφορά από τα παιχνίδια Καρμιώτης ΑΕΚ στο κύπελο και το ΑΠΟΕΛ ΑΕΣ Κακίου. Γιατί λέω ότι θα γίνει κάτι? Γιατί η Διεθνής Ομοσπονδία στην έκθεσή της που έστειλε, στις δύο εκθέσεις που έστειλε για τα δύο διαφορετικά παιχνίδια, επιρρύπτει ευθύνες, αποδίδει η παιδιότητα ουσιαστικά στην Καρμιώτησα και στην ΑΕΣ Ζακακίου. Οπότε αν... Καρμιώτησα και Ζακακί, λοιπόν, στο στόχαστρο. Ναι, είναι στο στόχαστρο. Ήταν και παλαιότερα πριν ψηφιστεί, πριν εγκριθούν οι κανονισμοί, οι νέοι κανονισμοί. Η μπάλα τώρα είναι στον αθλητικό δικαστή, γιατί έχουν παραπεμφθεί στον αθλητικό δικαστή και οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Τώρα, εάν δεν θέλουν να τιμωρήσουν αυτούς που ευθύνονται, δεν πάει κόσμος, έτσι. Αλλά αφού υπάρχουν ότι... κανονισμοί, τι σημαίνει δεν θέλουν ή πρέπει να... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Πιστεύω, γι' αυτό είπα στην αρχή στην πρόλογο, ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, κάτι θα γίνει. Για να δούμε. Το ΑΠΟΕΛ Ζακάκι είναι αυτό το 7-0, πώς ήταν? Είναι το 7-0, ναι. Το οποίο σε αυτό το παιχνίδι... μέχρι το 15... Μέχρι το ημίχρονο... Ήταν... Μέχρι το ημίχρονο... πεζόταν στο ημίχρονο, αυτό έγραφε στην έκθεση, να μπουν 5 γκολ, να δεχθεί ουσιαστικά μια ομάδα 5 γκολ, ήταν 5-0 και το τελικό αποτέλεσμα 7-0. Θα τα πούμε αναλυτικά και το μεσημέρι και θα ακούσουμε βεβαίως και αντιδράσεις ίσως από τις δύο ομάδες της επαρχίας Λεμεσού. Είναι πραγματικά κρίμα. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι και τα δύο σωματεία θα πούν ότι δεν ευθύνονται, αλλά σίγουρα κάποιοι ευθύνονται, έτσι. Δεν, ο φάκελος δεν ήρθε έτσι. Απλά στέλνουμε ένα φάκελο και τελείωσε. Υπάρχουν στοιχεία στις δύο εκθέσεις που εστάληκαν στην Κύπρο και γίνεται λόγος για διεφθαρμένα κέρδη από τη στοιχηματική δραστηριότητα και στα δύο παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο αγώνας από Έλα Έζεκα Κίου ήταν για την 20η αγωνιστική, προχθές δηλαδή, και όπως αναφέρει η έκθεση της UEFA, υπήρχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα ότι η ΑΕΣ Κακίου θα έχανε στο πρώτο ημίχρονο με τουλάχιστον 5 γκολ διαφορά. Η δεύτερη έκθεση είναι ο αγώνας κυπέλου Καρμιώτης Απολεμιδιών ΑΕΚ Λάρνακας που έγινε στις 18 Ιανουαρίου. Και στην έκθεση η UEFA λέει ότι η έντονη στοιχηματική δραστηριότητα ήταν ότι η Καρμιώτησα θα έχανε τον αγώνα με τουλάχιστον 5 γκολ διαφορά. Θυμίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 6-1 και η έκθεση του UEFA αποδίδει η παιδιότητα στην Καρμιώτησα Πολεμιδιών. Τώρα γιατί αποδίδει στις δύο αυτές ομάδες, κάτι πιστεύω ξέρουν, υπάρχουν στοιχεία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι επιρρύπτουν τις ευθύνες αυτές, σε αυτές τις δύο ομάδες. Κάποιοι ίσως τις χρησιμοποιούν, έτσι. Λοιπόν, οι εκθέσεις της UEFA παραδόθηκαν στον πειθαρχικό εισαγγελέα της ΚΟΠ, παρέπεμψε τον φάκελο, τους δύο φακέλους με όλα τα στοιχεία στον αθλητικό δικαστή και αναμένεται πρόστιμο. Θυμίζω ότι για τον πρώτο φάκελο έχουμε ποινή 50.000 ευρώ. Στον πρώτο φάκελο και στον δεύτερο φάκελο ποινή 50.000 ευρώ και αφαίρεση 6 βαθμών. Για να δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Είναι Παρασκευή σήμερα 27 Ιανουαρίου, μπαίνουμε σε ρυθμούς 21ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Ομόνια Νέα Σαλαμίνα αύριο στις 5, την ίδια ώρα αναγέννηση Απόλλωνα, Ερμής Ανόρθωση στις 6, την Κυριακή Εθνικός Άχνας ΑΠΟΕΛ στις 4, Δόξα Καρμιώτησα στις 5 και ΑΕΚ Λάρνακας ΑΕΣ Ζακακίου στις 6 ώρα, την Δευτέρα στις 7 το βράδυ ΑΕΛ Άρης. Θυμίζω ότι στη βαθμολογία το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 49 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι στους 46, η ΑΕΛ 44, ο Απόλλωνα 43, η Ομόνια 38, ο Ερμής 28, ο Εθνικός Άχνας 27, Νέα Σαλαμίνα 26, Ανόρθωση 23, Καρμιώτησα 20, Άρης 15, Δόξα 11, ΑΕΣ Κακίου 9 και Αναγέννηση Δερίνιας 6 βαθμοί. Θυμίζω ότι από την
Αναγέννηση Δερίνιας αποχώρησε ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και έχει αναλάβει καθήκοντα η Δόξα Κατοκοπιάς. Και στην ομάδα της Δερίνιας, στον πάγκο της ομάδας, βρίσκεται ήδη ο κύριος Ζουβάνης Ζουβάνη. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, απόψε στη Λακατάμια έχουμε παιχνίδι στις 7 η ώρα. Θόη Λακατάμια Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Αύριο στις 3 Αγία Νάπα Κρήτας Χλώρακας. Αλκείο Ρόκλινη Ενάδ Πόλης Χρυσοχούς. Εθνικός Άσιος Ένωση Νέων Παρεκκλήσας. ΠΑΕΚ Κερίνιας Απάφος. ΑΣΥ Λύσης Ολυμπιακός Λευκοσίας. Ομόνια Ραδίπου Οθέλος Αθιένου. Έχει αρχίσει και μεγαλώνει η ημέρα έτσι, γιατί έχει αλλάξει πάνε τα παιχνίδια από τις 2.30 στις 3 πλέον των μικρών κατηγοριών. Στην τρίτη κατηγορία, τα παιχνίδια του Σαββάτου, αύριο δηλαδή στις 3, Απέπι Τσιλιάς Πέγια, Ξυλοτήμ Μπορμίδια, ΑΕΝΑ Αγίου Γεωργίου Βρυσουλώνα Χειρίτου Ολυμπιάς Λιμπιών, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Αχυρώνας Λιοπετρίου, Ηρακλής Γερολάκου Ενή Διγενής Ύψωνα, Εθνικός Λατσιών Διγενής Μόρφου και με άπερα χωρίου Διγενής Ορόκλινης. Την Κυριακή Ελπίδα Ξυλοφάγου, Λεβαδιακός Σαλαμίνα Λιβαδιών επίσης στις 3 η ώρα. Και στην επίλεκτη κατηγορία της ΚΟΠ, αύριο στις 3, Σπάρτακος Κητίου Δόξα Παλιομετόχου, Φρέναρος Ονισίλος Σωτήρας, Κολόνη Γεροσκήπου Άτλας Αγλαντζιάς, Κόρνος Αμαθούς Αγίου Τίχωνα, Φίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Ασπής Πύλας, Απεά Κροτηρίου Λένας Λεμεσού και την Κυριακή Ελπίδα Στρομερίτη Κούρης Ερήμης. Αυτά είναι τα παιχνίδια των μικρών κατηγοριών. Είμαστε ήδη στις 27 του μηνός και σήμερα, αύριο, τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε ανακοινώσει από κάποιες ομάδες σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους και από ΕΛΑ, από Ομόνια ίσως, θα δούμε, κάτι θα έχουμε. Αυτό λένε οι εκτιμήσεις. Θυμίζω ότι η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του κυπέλου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα γίνει την 5η 9 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ. Ουσιαστικά αμέσως μετά απομένουν 2 εισιτήρια, έχουμε ήδη τα 6 και περιμένουμε άλλα 2. Στην κλήρωση είναι το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ, για ΑΕΛ, Ομόνια, η Ανόρθωση Ολυμπιακός και περιμένουμε και τα ζευγάρια Απόλλωνα ΑΕΣ Ζακακίου και Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν Τετάρτη 1η του μηνός και η επαναληπτική στις 8, η κλήρωση θα γίνει στις 9. Λοιπόν, στο βόλεϊ ανδρών ολοκληρώνεται σήμερα η αγωνιστική με την αναμέτρηση Ένωση Νέων Παραλιμνίου Νέα Σαλαμίνα στο κλειστό Σπύρος Κυπριανού με τυπικά κυπεδούχο την ομάδα της, του Παραλιμνίου. Τώρα στο μπάσκετ, σημαντικό παιχνίδι για την 13η αγωνιστική, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Απόλλωνας, στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσει το μάτς αυτό. Και πόσο χρόνο έχουμε, να πάμε σε εφημερίδες? Πάμε, ναι, να πάμε. Πάμε σε εφημερίδες. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη σημερινή, πάρε μια ανάσα. Είναι κύριο θέμα, κυρίες και κύριοι, στη Sport Time, αυτό που έλεγε πριν η Κατερίνα, με τους δύο κόκκινους φακέλους. Το ένα το παιχνίδι από Ελ Ζακάκη, 22 πρώτο, που ήταν για αγώνα του πρωταθλήματος, και το καρμιό της ΑΕΚ, 18 του Γενάρη, που ήταν ο επαναληπτικός στο κύπελο. Το στοίχημα λέει τουλάχιστον 5 γκολ στο ημίχρονο, η πετιότητα στην ΑΕΣ Ζακακίου. Στοίχημα 5 γκολ διαφορά, η πετιότητα στην Καρμιώτη. Αυτό είναι το κύριο θέμα της σημερινής Sport Time. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Κλείνει και έρχεται ο στόπερ. Αυτός είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, φωτογραφία παιχτών της Ομόνιας. Χωρίς ανάσα η Νέα Σαλαμίνα. Μέσα ο Μητρέα, η άλλη ξεκίνησε χθες να προετοιμάζεται για το νέο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Πάμπος Χριστοδούλου υπολογίζει στον Μποκτάν Μητρέα, το νέο απόκτημα. Στοχεύει σε τρίποντο εξάδας ο Ερμής. Περιμένει τους τραυματίες ο Ιμανολιντιάκεθ στην ΑΕΚ. Θέλει τη νίκη για να ανέβει η Νέα Σαλαμίνα. Αυτό έχει να κάνει με το βόλεϊ. Στο Αυστραλιανό Open επέστρεψε στον τελικό μετά από 7 χρόνια ο Ρότζερ Φέντερερ. Νίκησε χθες, βλέπαμε και το παιχνίδι όσο μπορούσαμε δηλαδή το πρωί. Ο Ρότζερ Φέντερερ που περιμένει να μάθει αντίπαλο. Στις 10.30 ώρα Κύπρου είναι προγραμματισμένος ο άλλος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα στον Ναδάλ και τον Δημητρόφ, τον Βούλγαρο. Να μου επιτρέψω ότι νομίζω ο άλλος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι με τον Φέντερερ.
Όσο και να πεις είναι θέση ισχύως. Οι άλλοι είναι που έχουν περισσότερη αγωνία, φαντάζομαι. Εντάξει, ο Ρότζερ Φέτερερ για πολλά χρόνια ήταν στην πρώτη το θέση. Το νούμερο ένα, ναι. Το νούμερο ένα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε να δούμε δει... αν θα επανέλθει εννοείς και στο νούμερο ναι, ναι. Λοιπόν... Εντάξει, εδώ έγινε και ένα λάθος στην Ευρωλίγκα με φωτογραφία του Φέτερερ. Παίζει μπάσκετ το Φέτερερ. Μπήκε διαφορετικά η φωτογραφία. Η φωτογραφία μπήκε ανάποδα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν επιβάλλεται να κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός. Πριν όμως για να πω για το τένις, αύριο είναι ο τελικός στις γυναίκες. Οι αδερφές Williams θα αναμετρηθούν. Πρωτότυπο. Williams είναι. Νούμερο 13, νούμερο 2 στο. Στις 10.30 θα ξεκινήσει ο τελικός, έτσι συνηθίζεται, ο τελικός των γυναικών είναι πάντοτε Σάββατο και ο τελικός των ανδρών πάντοτε Κυριακή για τα Αυστραλιανό Open. Λοιπόν, Θόη και Ένωση ανοίγουν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη δεύτερη κατηγορία. Αισιόδοξος δήλωσε ο Σκαμπίλης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Τάσος Σκαμπίλης, ο τερματοφύλακας ομάδας Ομόνια στο Φούτσαλ. Επέστρεψε ο εφιάλτης των φακέλων, είναι ο τίτλος χραυγής. Χαρακτηριστικός, η UEFA έστειλε στοιχεία για ύποπτη στιγματική δραστηριότητα σε δύο αγώνες. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ μίλησε για το γήπεδο στη Λεμεσό. Ο Λορέντζο Εμπεσίλιο, τρίτη προσθήκη του ΑΠΟΕΛ. Ο Νταβίτ Γκράσι έμεινε εδώ, που τον αγαπούν, στη Νέα Σαλαμίνα. Παρά τη δελεαστική πρόταση που είχε ο ποδοσφαιριστής και το σωματείο από την τουρκική Gaziantepspor. Κατέρευσε στο φινάλε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα με 72-66 το Βελιγράδι στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. Προκρίθηκε εύκολα σε 8 ο ΠΑΟΚ, αυτά έχει ό,τι αφορά το κύπελο. Συνέντευξε τον Πανετολικό με 4-1 και είναι στην προημιτελική φάση. Αποκλείστηκε στους 8 ο Μενέλαος Ευσταθίου. Αυτά από την εφημερίδα Χραυγή. Πάμε στην Sport της Αλήθειας. Δικιά σου. Λοιπόν, στην Sport A θέλει και Καρμόνα. Στο ΑΠΟΕΛ συμφώνησαν με Αταλάντα, όμως ο Χιλιανός έχει πρόταση και από την πατρίδα του. Για να δούμε, στον Απόλλωνα χτίζει νοοτροπία, γεμίζει το ταμείο της ανόρθωση. Η Χάρτς πληρώνει 200.000 για τον Κοσάλβες, με την κυρία να συζητά Λίβιου και Άλβες. ΑΕΚ να ξανακερδίσει τον κόσμο της. Νομίζω ότι είναι κοντά. Φεύγει ο Ίσμα. Φεύγει, ναι. Μάλιστα. Οι πληροφορίες λένε ότι η ανόρθωση έχει συμφωνήσει για να την παραχωρήσει. Υπήρχε πρόταση η οποία απορρίφθηκε από την ανόρθωση. Και επανήλθαν. Η ομάδα της Σκωτίας επανήλθε με νέα πρόταση. 200.000 λέει τώρα. Ναι, και αυτό φαίνεται ότι ικανοποιεί αυτή τη στιγμή την ανόρθωση. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα. Μάλιστα. Ψάχνει για νέο σερί η Ομόνια, θέλει νίκη επί της Σαλαμίνας. Οι νέοι ήρθαν και σκοράρουν, ο λόγος για την ΑΕΛ. Και το θέμα αυτό συνδυάζεται και με την περίπτωση Άλβες, ο οποίος δεν αποκλείται να τον δούμε με την φανέλα της ανόρθωσης. Από κεντριοπράσινο να γίνει μπλε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην Goal News Φιλελεύθερος. Περιμένουν το τέταρτο SMS στο ΑΠΟΕΛ, ανακοίνωση και Μπεσίλιο. Φάκελοι UEFA για δύο στημένα. Η Διεθνής Ομοσπονδία στην εκθέση της αποδίδει υπετιότητα σε Καρμιώτη Σακέζη αντίστοιχα. Καρακιοζηλίκια και ρεζιλίκια. Σκηνές ντροπή σε φιλικά ξένων ομάδων στην Κύπρο. Εξοργισμένοι οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων από διαιτητικές αποφάσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου και γελάει και το παρδαλό Κατσίκι. Ευτυχώς είναι ξένων ομάδων, απλά αφιλοξενούνται στην Κύπρο. Είχα δει κάποια βιντεάκια χθες που σχολίαζαν ότι οι συνάδελφοι που είχαν πουστάρει αυτά τα βίντεο και σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι με το διαιτητή, με το έτσι θέλω να μπει γκολ στο ημίχρονο. Άστε. Λοιπόν, παγκόσμιο φαινόμενο είναι αυτό, δεν. Ναι. Απλά ξέρεις, είμαστε στην Κύπρο. Αμέσως πάει στην Κύπρο. Πλησιάζει ο Άλβες για την ανόρθωση, ευκαιρία να ηρεμήσει η ΑΕΚ, είναι οι νεοραίοι στην ομάδα της ΑΕΛ. Τα δύο καυτά θέματα στην Ομόνια. Εντάξει, είναι και το θέμα λίγες μέρες, λέει, προτού εκπνεύσει μεταγραφική περίοδο στην Ομόνια, καλούνται να δώσουν λύσεις στο θέμα με το Σέριταν και της απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Για να φύγει ο Ιρλανδός θα πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να κατατεθεί, να είναι πολύ δελεαστική, ώστε να αφήσει ικανοποιημένους στους πράσινους, αυτό που ξέραμε και εμείς από προχθές, ότι
Και η δεύτερη πρόταση που είχε έρθει και απορρίφθηκε από την Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή. Όμως για να ο Σέριταν φεύγει το συγκλονιστικό απρόπτω από τώρα, ενώ η Ομόνια τον θέλει. Και εάν και εφόσον έρθει μια πρόταση η οποία θα ξεπερνά αυτό που επιθυμεί η Ομόνια, τότε δεν αποκλείεται ο Σέριταν να αποχωρήσει, αν και στην παρούσα φάση είναι πολύ δύσκολο να έρθει η Αγγελονία με τέτοια πρόταση που να μην μπορεί τέλος πάντων η Ομόνια να πει όχι. Στην Ακίδα η 7η σερή νίκη, ο Σοφρόνης Αυγουστή είναι πολύ πιθανό να μην προχωρήσει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι για τον Απόλλωνα ο λόγος. Αυτά και από τον από το Goal News, πάμε στον πολίτη και κλείνουμε με αυτόν. Στο ένθετο δυνατές αδύνατες έδρες, Παγκύπρια πρωταθλήματα U21 και U18 της ΣΚΟΠ, υπάρχει αφιέρωμα, το συνηθίζει ο συνάδελφος, συνάδελφοι εκεί στον πολίτη με έρευνες, και είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει από την εφημερίδα αυτό. Συχνά πυκνά βλέπουμε αναλύσεις ουσιαστικά και για ομάδες που αγγίζουν τους μικρούς, όπως είναι τα πρωταθλήματα. Εσύ τα παρακολουθείς αυτά, U21, U18 και πιο κάτω. Ύποπτα και με υπαιτιότητα, ΑΕΣ Δακακίου και Καρμιώτησα, οι πρώτες ομάδες που πληρώνουν για χειραγωγημένους αγώνες. Και μένει και ανανεώνει. Ολική ανατροπή με Γκράσι στη Νέα Σαλαμίνα. Νέο ραντεβού με Αντάλ. Τα ξαναλένε στην ανόρθωση με τον Ρουμάνο Ακραίο. Χαρακύρι στο Βελιγράδι. Απόψε παίζει ο Ολυμπιακός στις 9 με την Μπάμπερκ. Συνεχίζει ο Τσάβη με την Αλασάντ. Πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Αυτά. Έλπις, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα πούμε το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου, έφαγα κλάπα. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσερκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο με το νέο Nissan X-Trail. Τώρα με άμεση παράδοση και σε ειδικές τιμές. Εσύ και η Ευρώπη. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, έχουμε το ένθετό μας που αφορά σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσεις εργασίας και όχι μόνο ευκαιρίες. Μας ενημερώνει κάθε Παρασκευή ο Χαράλαμπος ο Χρυσοστόμου από το ΤΕΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσοστόμου. Καλή σας μέρα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε κάποια προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί για χρηματοδοτικές ενισχύσεις αλλά και θέσεις εργασίας. Να κάνουμε αρχή με τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον υνοποιητικό κλάδο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει προκηρυχθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή του προγράμματος ΕΠΣΑ για την περίοδο 2014-2018, αλλά και το Υπουργείο Εμπορίου. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που παράγουν ή και εμπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με τον υνοποιητικό κλάδο. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει και το 100% των δαπανών, δηλαδή δεν θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει ποσό από μέρους της ως χρηματοδότηση, και γίνεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων η επιχορήγηση αυτή. Ισχύει η περίοδος μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018, και ανάλογα με τις τρεις κατηγορίες, η πρώτη κατηγορία, οι μικρές επιχειρήσεις, παίρνουν
10.000 ευρώ μέχρι και 10.000 ευρώ, οι μεσαίες μέχρι 20 και οι μεγαλύτερες μέχρι 50.000 ευρώ. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε και τι είδους δαπάνες θα καλύψει η χρηματοδότηση αυτή. Καλύπτονται οι παρακάτω κατηγορίες, η βελτίωση και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η αγορά καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού, αλλά και οι αμοιβές που έχουν να κάνουν με τις μελέτες και τους εμπειρογνώμονες που θα χρειαστούν για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες στον υνοποιητικό κλάδο. Η ημερομηνία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20 Φεβρουαρίου 2017. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά θέσεις εργασίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει προκηρύξει μια σειρά από θέσεων που αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες, αυτό που καταγράφεται με τον αγγλικό όρο freelance, οι οποίοι θα κληθούν με τη μορφή ανάθεσης να κάνουν μετάφραση νομικών κειμένων από διάφορες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ελληνικά. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να επιλεγούν ως εξωτερικοί συνεργάτες freelancers, όπως ονομάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει, πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να είναι από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν επιτυχία ολοκλήρωση ανώτερων πανεπιστημιακών σπουδών, είτε στα ζητήματα της νομικής επιστήμης, είτε στα ζητήματα των μεταφράσεων, τουλάχιστον στο επίπεδο μεταπτυχιακού, και να έχουν φυσικά άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ελληνικής νομικής ορολογίας. Επιπρόσθετα με αυτό, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στην άσκηση νομικού επαγγέλματος και νομικών υπηρεσιών, και αυτό να καταγράφεται με το αντίστοιχο αποδεικτικό. Θα πρέπει να πούμε ότι η επιλογή για να είναι κάποιος εξωτερικός συνεργάτης έχει διάρκεια 48 μηνών και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 13 Φεβρουαρίου του 2017. Αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να αναφέρουμε και μια σημαντική είδηση που έχει να κάνει με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει βροχόπτωση, η Κύπρος εντάσσεται στις περιοχές με έντονη ξηρασία. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο. Και η Κύπρος έχει επιλεγεί, λόγω ακριβώς της ξηρασίας, αλλά και των δασικών πυρκαγιών και της λειψιδρίας, για να λάβει περίπου ένα ποσό 7,3 εκατομμυρίων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακούφιση εξαιτίας αυτών των καταστροφών. Αναμένεται άμεσα στη συνέχεια να δούμε τον τρόπο που θα κατανεμηθεί αυτό το ποσό και με ποιες διαδικασίες, και θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε μεταγενέστερα άνθρωπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόμου. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σκορπιός, χάλια και σήμερα τα οικονομικά σας. Μην ψάχνεις λύσεις στα άστρα. Συντονίσουμε τον άστρα. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Όλα έτοιμα. Αύριο είναι η μέρα της ΠΑΦ. Είναι η μεγάλη μέρα για την ΠΑΦΟ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του ΠΑΦΟ 2017, ο Δόκτωρ Χρήστος Πατσαλίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσαλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ίγκυκεν η ώρα. Ίγκυκεν η ώρα μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει. Εμείς θα είμαστε ενεπιποδός. Παρόλο που αύριο θα είναι λίγο κρύο, είναι η μέρα λίγο δύσκολη αύριο, αλλά είμαι σίγουρη όμως ότι αυτό δεν θα σας χαλάσει ούτε τα σχέδια, ούτε τον κόσμο που θα είναι εκεί να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης, επίσημα πλέον πολιτιστική πρωτεύουσα, η ΠΑΦΟΣ. Αυτό που λέω είναι ότι περάσαμε τόσα δύσκολα, μα τόσα δύσκολα, που και αυτό ακόμα τη δυσκολία του κρύου του καιρού θα το ξεπεράσουμε. Είναι ζεστό το πρόγραμμα και ζεστές οι καρδιές μας για αυτόν την ιστορική στιγμή. Πραγματικά νιώθω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την ΠΑΦ αλλά και για την Κύπρο. Όλος αυτός ο ενθουσιασμός, όλος αυτό το πάθος, όλη αυτή η τεράστια δουλειά η οποία γίνεται, που κύριο μου εσυγγεί περισσότερο είναι ότι έστω και την Ιστάτη βλέπουμε πολύ κόσμο να
να μπαίνει στο κλίμα, να δημιουργείται αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η υπερηφάνεια, αυτή η προσμονή. Άρα νομίζω ότι ξεκινάμε αυτή την χρονιά, χρονιά όπου για πρώτη φορά μια κυπριακή πόλη φέρει τον τίτλο της τουριστικής πρωτεύουσας Ευρώπης, έτσι με μια αισιοδοξία και με μια ιδιαίτερη περηφάνεια και για την πόλη μας αλλά και για την Κύπρο. Σίγουρα. Τα έχουμε πει κατά καιρούς όλο αυτό το διάστημα και δικαίως δώσαμε χρόνο. Λέτε και εσείς για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει. Πείτε μας έτσι αύριο για την τελετή, να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει τι να περιμένουμε αύριο. Ναι. Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων. Δηλαδή για όσους θα είναι στην Πάφο και το Σάββατο και την Κυριακή, είναι πάρα πολλές και παράλληλες εκδηλώσεις. Από το πρωί του Σαββάτου θα υπάρχει περιγή στην πόλη, ξεναγήσεις, αναφορές σε ιστορικά σημεία, θα υπάρχουν χοροδίες, συναυλίες σε διάφορες γωνιές της Πάφου, θα υπάρχει μια συναυλία το μεσημέρι από μια jazz ορχήστρα από τη Δανία που είναι εξαιρετική και γενικά είναι ένα εορταστικό κλίμα. Να πούμε τις εκθέσεις, τις δύο σημαντικές εκθέσεις, τρεις σημαντικές εκθέσεις, οι Πλάνητες, μια σύγχρονη έκθεση, η έκθεση των μεγάλων ταφητών ζωγράφων και την Κυριακή έκθεση αφιέρωμα στο Μιχάλη Κακογιάννη. Πέρα λοιπόν από τις μουσικές, από τα δρόμενα στην Πάφο, το επίσημο μέρος ξεκινά, εγώ θα πω η ώρα 6, από η ώρα 6 το απόγευμα του Σαββάτου, οι διάφορες χοροδίες, μεταξύ των οποίων να σημειώσουμε και μια χοροδία Τουρκοκυπρίων που έρχονται από τα κατεχόμενα και θα είναι μαζί μας. Μαζί όπως επίσης και μια χοροδία που έχει δημιουργηθεί από Βρετανούς που μένουν μόνοι μας στην Πάφο. Είναι γι' αυτό ένα σημείο της πολυπολιτισμικότητας και της εμπλοκής όλων των πολιτισμών, όλων μας σε αυτή τη γιορτή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα από η ώρα 6 θα υποδέχονται περιμετρικά της πλατείας του Δημαρχείου που θα είναι η κύρια εκδήλωση τον κόσμο και η ώρα 7 ξεκινά το τελετουργικό όπου θα είναι ένα δρόμενο εμπνευσμένο από το μύθο της Πυγμαλίωνα και της Γαλάτιας, ένα μύθο που η μυθολογία μας έχει συνδέει με την Πάφο διότι ο γιος της Γαλάτιας και του Πυγμαλίωνος ήταν ο Πάφος και βάσει αυτού του μύθου αναδεικνύουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Πάφου και της Κύπρου ολόκληρης. Νομίζω είναι έτσι θα είναι μια ωραία τελετή με χορογραφίες, με μουσικές, με πάρα πολλές προβολές οι οποίες έχουν τη δική τους έτσι χρώμα και κάτι το πολύ ωραίο θα είναι. Ναι, θεαματικό. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι εκεί, θα το απολαύσω. Και συνεχίζει μετέπειτα με το πέρας αυτού του τελετουργικού μια ανοιχτή συναυλία στον ίδιο χώρο, μια συναυλία που θέλουμε να είναι μια ευρωπαϊκή συναυλία για γιορτή με ένα ευρωπαϊκό ρεπερτόριο με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Δώρο Δημοσθένους, ο οποίος ουσιαστικά θέλουν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό πάρτι, μια ανοιχτή γιορτή σε όλο αυτόν τον κόσμο που θα είναι εκεί, έχοντας διαμορφώσει ένα ειδικό ρεπερτόριο για το θεσμό της πολιτικής πρωτεύουσας της ΠΑΦ. Λοιπόν, ξέρω ότι τρέχετε, το ρολόι μετρά αντίστροφα, να σας αφήσω να συνεχίσετε. Να πω μόνο δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Όλα είναι ελεύθερα, δεν υπάρχουν είσοδος, είναι γιορτή, είναι για όλους να είναι εκεί. Γρήγορη πρόσβαση, όσο μας ακούω, θα έχει σημασία. Όχι στο Κυπριακό, σκέψη 7, ξεκινά να είμαι εκεί 7 και 5. Δεν θα βρούνε πάρκινγκ, θα πρέπει όλοι να πάνε πιο νωρίς. Και μας κινεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον, μας κάνει πολύ περήφανος το γεγονός ότι ξεπεράσαμε ήδη τους 100 δημοσιογράφους εκτός Κύπρου, Ευρωπαίους και μέχρι και από Ιαπωνία, οι οποίοι θα είναι στην Πάφο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μια τεράστια προβολή, όχι μόνο για την Πάφο, αλλά για την Κύπρο ολόκληρη και τον πολιτισμό μας. Όπως επίσης και πάνω από 40 εκπροσώποι από άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην Πάφο και ήδη και αυτοί δημιουργούμε
δίχτυα συνεργασιών με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, καλή επιτυχία, ειδικά για αυτό το διήμερο και θα τα ξαναλέμε όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Πατσαλίδη. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε όλους σε αυτό το ταξίδι. Να είστε είναι καλά. Μια ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο του ΠΑΦΟΣ 2017. Αύριο είπαμε επίσημα η τελετή έναρξης. Διήμερο θα είναι. Λοιπόν, πάμε Τουρκία, η οποία Τουρκία έξω φρενών είναι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα να μην εκδώσει τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που είναι στην Ελλάδα. Δημήτρη, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Έλπης. Τι γίνεται. Δεν θα έλεγα, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε εφημερίδες και σε επίσημες δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Θέλουν τον Τσίπρα όμως να τηρήσει, λέει, την υπόσχεσή του να τους δώσει τους 8. Το είπε και στο αεροπλάνο, αυτή είναι και η είδηση, θα έλεγα, της ημέρας, ότι είπε Ερντογάν στην επιστροφή του από τη Μοζαμβίκη, μαζί με τους Τούρκους δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν το ταξίδι του, εκεί τους είπε τους Τούρκους δημοσιογράφους και το δημοσιεύουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, ότι από την πρώτη μέρα επικοινώνησα με την Ελλάδα, εννοεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μου απήντησε ότι σε 10 με 15 μέρες θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Αυτή την υπόσχεση δέχτηκε ο Ταΐπ Ερντογάν και το ανακοίνωσε στους Τούρκους δημοσιογράφους που ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Ακόμα δεν έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου, το προεδρικό αεροπλάνο. Εκεί λοιπόν έγινε αυτή η δήλωση, την οποία μόλις προλάβανε σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες και εγώ διαβάζω σε πολλές, αλλά το παίρνω από την εφημερίδα Χουριέτ που είναι και μεγαλύτερη σε κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν έκανε αυτή τη δήλωση. Είχε την υπόσχεση. Η απόφαση βεβαίως είναι τελείως σε αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε ξεκίνησαν οι αντιδράσεις με αντίπεινα και επανεξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Απειλεί η Τουρκία με την απόφαση του δικαστήριου. Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι αυτοί οι 8 ζητούν άσυλο, έτσι. Τώρα στην άσυλο υπάρχει και άλλη λεπτή διαδικασία που ειλικρινά δεν ξέρουν ακόμα και οι νομικοί. Θεωρούν ότι υπάρχει μια περίοδος η οποία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, καθώς η Τουρκία μετά την απόφαση, παρά την απόφαση, εξέδωσε νέο ένταλμα έκδοσης προς ελληνικές αρχές. Εχθές λοιπόν, αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, εκδόθηκε νέο ένταλμα απόφασης, έκδοσης προς τις ελληνικές αρχές, καθώς επίσης και τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος των 8, αμέσως μετά την απόφαση γι' αυτό, το οποίο θα το προωθήσει μέσω της Ίντερπολ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποια διαδικασία και νομική και αστυνομική και δεν γνωρίζουμε καλά, αλλά δεν το αφήνουν αυτό το θέμα. Έτσι φαίνεται η ροή της υπόθεσης. Αναμένουμε τον Ταΐπ Ερντογάν, γιατί αυτός καθορίζει τα σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα της εξωτερικής πολιτικής. Περιοριζόμαστε σε αυτά που έχουν μέχρι στιγμής δηλωθεί από πλευράς Τούρκων αξιωματούχων, η απειλή αυτή για την επανεξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις, είπανε αμέσως Τούρκοι αξιωματούχοι πριν ακόμα την ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατήγγειλε την Ελλάδα ότι προστατεύει τους πραξικοπηματίες. Σήμερα στο τουρκικό τύπο που το βλέπω, σχεδόν το σύνολο του έχω δει, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά το θέμα. Δηλαδή μονόστιλο, στα πρωτοσέλιδα μονόστιλο, πολύ μικρή χώρο να πιάνει, πολύ μικρό χώρο. Περίμενα εγώ πιο μεγάλη αντίδραση, ενδεχομένως να κρατάει μια στάση αναμονής, όπου ο Ταΐπ Ερντογάν θα δώσει και το στίγμα της αντίδρασης της Άγκυρας σε σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου. Θα δούμε σε ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις. Ενδεχομένως να είναι και εκεί στο Κυπριακό, λένε κάποιοι, υποστηρίζουν κάποιοι. Περιμένουμε λοιπόν το στίγμα που θα δώσει ο Τούρκος πρόεδρος. Μάλιστα. Για Κυπριακό έχουμε κάτι. Βέβαια, το ξέρεις και εσύ ότι προκλήθηκαν πολύ έντονες αντιδράσεις εδώ με τις δηλώσεις του Τουρκές, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που θέλει τις 4 ελευθερίες για τους Τούρκους.
και μετά αν θα γίνει ό,τι να γίνει. Και μάλιστα δεν δώσουν, λέει, αυτές οι ελευθερίες στους Τούρκους πολίτες να μην τις έχουν ούτε οι Έλληνες, έτσι. Να στερηθούν και από τις Έλληνες. Κοιτάξτε, να υπάρχει μια ισότιμη συμπεριφορά και στους πλευρές. Μας είπε και πριν, Δημήτρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι στην ουσία συνεχίζεται αυτό που άφησε να πει και ο Τσαβούσογλου στην Γενέβη. Υπόθηκε και εκεί. Και είναι κάτι που εδώ βάζει αγκάθι στις συνομιλίες. Βλέπουμε ότι οι συνομιλίες έχουν, υπάρχει κάποια μπλοκή, ιδιαίτερα μετά την και με αυτή τη δήλωση του κυρίου Τουρκές, ο οποίος, να το τονίσουμε αυτό, είναι ο κατήλληνα αρμόδιος υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που προέρχεται από το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης, έχει αποχωρήσει από εκεί και έχει περάσει στο κυβερνών κόμμα. Το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης συνεργάζεται με το κόμμα του Ερντογάν για τις προεδρικές εκλογές που υπολογίζουμε, εκτιμάμε ότι θα γίνουν τον Απρίλιο. Άρα βλέπουμε μια περίοδο όπου ο Ερντογάν έχει ανάγκη τις ψήφους του εθνικιστικού κινήματος στην Τουρκία και ενδεχομένως αυτό να δυσκολεύει τα πράγματα. Βέβαια είχαμε και τη δήλωση του Μουσταφά Κιντζή εκτός, ο οποίος είπε είμαστε πολύ κοντά, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση των συνομιλιών, σε ένα σημαντικό, σε ένα σημείο που μπορεί να πάρουμε αποφάσεις, δεν πρέπει να χαραμίσουμε, είπε, τόσο κόπο. Αυτά από πλευρά Σακιντζή, αλλά από την Άγκυρα έχουμε τη δήλωση του Τουρκές, με τον οποίο θα συναντιόταν εχθές ο Σερντάρ Ντεκτάς, που βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα. Δεν έγινε αυτό το ραντεβού, ακυρώθηκε αυτό το ραντεβού λόγω φόρτου εργασίας του Τουρκές και επέστρεψε ο Σερντάρ Ντεκτάς στην Κύπρο. Κλείνοντας, θέλω να πω την ανησυχία, να αναφερθώ στην ανησυχία της Άγκυρας σε σχέση με τις δηλώσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το κουρδικό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι η θέση του είναι να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας στην Συρία, θα δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας, και η ανησυχία της Άγκυρας είναι ότι οι ζώνες ασφαλείας αυτές μήπως είναι το κουρδικό τόξο, το οποίο είναι στα νότια σύνορα βόρεια της Συρίας, το κουρδικό τόξο, καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές το θαυμασμό του για τους Κούρδους. Κλείνοντας, σήμερα αναμένουμε μια σημαντική απόφαση για την οικονομία. Ο οίκος αξιολόγησης θα ανακοινώσει τις προβλέψεις για την πορεία της τουρκικής οικονομίας και βλέπουμε μια πρωί-πρωί μια κινητικότητα, έντονη κινητικότητα στο θέμα του συναλλάγματος, όπου η ισοτιμία της τουρκικής λίρας υποχωρεί έναντι του ξένου του δολαρίου και του ευρώ, κάτι που δείχνει ότι θα έχει, εκτιμάται ότι θα είναι αρνητική αυτή η έκθεση για την τουρκική οικονομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά για ό,τι νεότερο το μεσημέρι με την Οριάννα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, από τις 6 το πρωί για την προσοχή, για τα μηνύματα, τις σκέψεις σας. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Καλό υπόλοιπο της ημέρας για όλους. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.